τα πράγματα του ουρανού είναι 10. Το 10ο έφυγε από τον ουρανό και μετεμορφώθη εις δαίμονα. Αυτό το 10ο τάγμα θα το αναλάβει όλος ο εκλεκτός λαός της γης, όλα τα παιδιά του Θεού, τα οποία αγωνίζονται για να σωθούν. Να μας αξιώσει χάρη στο Άγιο Πνεύματος να είμαστε μέσα σε αυτό το 10ο τάγμα για να συμπληρωθεί και το 10ο τάγμα του ουρανού. Αμήν, αμήν, αμήν. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, και να προσέχουμε αυτές τις μέρες μην δοθεί το σύνθημα του Αντιχρίστου για να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Την κάρτα του πολίτη, αυτός που έφυγε από την εξουσία, άνοιξε το στόμα του και είπε ότι χωρίς αυτό ούτε θα μπορείτε, να αγοράσετε ούτε να πωλήσετε. Δηλαδή αυτό που λέγει η Αποκάλυψη. Και αν δεν πάρουμε την κάρτα, θα είμαστε με τους εκλεκτούς του Θεού. Αν την πάρουμε την κάρτα, χάσαμε τον παράδεισο. Γέροντα, οι μέρες είναι, θα είναι δυσίωνες, θα περάσουμε ακόμα χειρότερα. Έχουμε πολλά χειρότερα από το παιδάκι. Τώρα είναι αρχαίο δίνο. Την ευκούλες που πλάδω μου. Στο καλό. Στο καλό. Γεια σας. Τα κακά είναι πίσω. Οι δυσκολίες είναι πίσω. Τώρα αυτή τη στιγμή πάσχομαι με τους φόρους, αύριο θα δώσει άλλο και μεθαύριο άλλο και μεθαύριο αντί άλλο. Είναι τα τρία σημεία τα οποία θα πιάσει ο Αντίχριστος. Το πρώτο είναι η κοιλία. Όταν δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, τότε θα είναι το δύσκολο το μεγάλο. Το δεύτερο είναι η συγκοινωνία. Χωρίς αυτά δεν θα μπορεί να κινηθείς πουθενά. Και το τρίτο είναι το χρήμα από τις τράπεζες.